Είναι 6:30. Επιστρέψαμε με την αγροτική πλέον ατζέντα της εκπομπής. Σε προηγούμενες εκπομπές είχαμε μιλήσει επισταμμένως για το καυτό θέμα των επιδοτήσεων. Είχαμε αναδείξει τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου. Νομίζω ότι είναι ώρα να πιάσουμε το κομμάτι της αγροτικής εκπαίδευσης. Υπάρχει ή δεν υπάρχει στην Κρήτη, και αν υπάρχει, είναι προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής? Οι απαντήσεις λοιπόν εδώ κοντά μας. Στο στούντιο, καλό συνάδελφο ο Χριστόφορος ο Παπαδάκης και μαζί του εκλεκτός καλεσμένος ο κύριος Στέφανος Λιβέρης, είναι γεωπόνος του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Μάντια. Λοιπόν, Χριστόφορε, αγροτική εκπαίδευση στην Κρήτη τελικά υπάρχει ή δεν υπάρχει? Εγώ θα έλεγα ότι ιδιαίτερα φέτος, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό βέβαια ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια. Άλλοι το είχαν καταλάβει, άλλοι δεν το είχαν καταλάβει. Αλλά ιδιαίτερα φέτος γίνεται πλέον αντιληπτό το γεγονός ότι η τροφή δεν είναι δεδομένη, όπως ίσως κάποιοι αδαείς να την θεωρούσαν μέχρι σήμερα. Το βλέπουμε φέτος με την κλιματική αλλαγή, το βλέπουμε με την ακρίβεια, λόγω των ελλείψεων στο ελαιόλαδο, αλλά και σε μια σειρά προϊόντων του Θεσσαλικού κάμπου μετά τις βιβλικές καταστροφές που υπέστη ο Θεσσαλικός κάμπος. Επομένως, και αυτός είναι και ο ρόλος ο σημερινός, ο απόψινός εδώ, του Στέφανου Λιβέρη. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τελικά τι σημαίνει εκπαιδευμένος αγρότης και πόσο δύσκολη είναι τελικά η δουλειά του αγρότη. Γιατί ίσως άνθρωποι που δεν γνωρίζουν έχουν υποτιμήσει τη δουλειά του αγρότη και νομίζουν ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και ότι μπορεί ο καθένας να κάνει αυτή τη δουλειά. Όμως, στην πραγματικότητα, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Κύριε Λιβέρη, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κύριε Λιβέρη, ναι, το ερώτημα είναι αυτό. Τελικά ο αγρότης πρέπει να βγαίνει κατευθείαν στο χωράφι ή πρώτα να περνάει από τα θρανία τρόπον τινά? Ωραία. Θίξατε πολύ μεγάλο ζήτημα. Ειλικρινά νόμιζα ότι θα ήταν κάτι πιο... Αλλά είναι ενδιαφέρον. Να σας απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε. Ο αγρότης, πρέπει να το δούμε, έχει δύο σκέλη για να μπορέσει κάποιος να βγει και να κάνει αυτό το επάγγελμα. Το πρώτο σκέλος έχει σίγουρα να κάνει με την εκπαίδευση. Δηλαδή, η γεωπονική επιστήμη έχει πλέον προχωρήσει πάρα πολύ. Δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία φυσικά δεν μπορείς να τα απορρίψεις κιόλα, γιατί έτσι ένας από τους τρεις πυλώνες της επιστήμης είναι και ο εμπειρισμός, που μπορεί να εφαρμόζονταν για χιλιάδες χρόνια, αλλά τέλος πάντων τότε τα μέσα πάλι ήταν περιορισμένα, δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε και πολλά προβλήματα. Και στη σύγχρονη εποχή που έχει προχωρήσει η επιστήμη, σαφώς θα πρέπει να πάρει κάποιες γνώσεις. Και μάλιστα, όχι απλά να πάρει κάποιες γνώσεις για να τις εφαρμόσει ο ίδιος, αλλά για να μπορεί πολύ πιο εύκολα να συνεννοηθεί με τον επιστήμονα, να αντιληφθεί τη χρησιμότητα της συμβουλής του και μετά να την εφαρμόσει και σωστά. Mm-hmm. Το άλλο σκέλος, βέβαια, για το να κάνουμε έναν αγρότη είναι ο τρόπος ζωής. Και αυτό δυστυχώς δεν διδάσκεται. Γι' αυτό και πολλοί, ας πούμε, λέμε ότι ο αγρότης γεννιέται, δεν τον φτιάχνεις εύκολα. Απλά θα έπρεπε από αυτούς που ήδη ζουν στις αγροτικές περιοχές και έχουν αποφασίσει να παραμείνουν, να τους δώσουμε το κίνητρο να εκπαιδευτούν. Mm-hmm. Με μία εκπαίδευση κάποιας διάρκειας που θα περιλαμβάνει κάποια πράγματα, ένα πρόγραμμα σπουδών, όχι, ξέρω εγώ, σεμινάρια κάποιων ημερών. Εκπαίδευση, κύριε Λιβέρη, είναι πολύ σημαντική. Το θέμα είναι, υποδομές για να γίνεται αυτή η εκπαίδευση έχουμε? Δηλαδή και ένας αγρότης που θέλει να εκπαιδευτεί. Υποδομές στο νησί ευτυχώς έχουμε. Δόξα τω Θεώ, μάλλον, όχι και κυριολεκτικά δηλαδή, είναι ίσως από τις μόνες περιφέρειες της Ελλάδας όπου υπάρχουν οι υποδομές, τουλάχιστον η μία η σχολή υπάρχει και λειτουργεί, υπήρχε και μία άλλη στους ασωμάτους, mm-hmm. η οποία τώρα δεν ξέρω υποδομή της, αν δεν νομίζω καν να είναι σε κατάσταση να λειτουργήσει αυτή. Αλλά υποδομή κανονικά υπάρχει και είναι από τις λίγες περιοχές. Και γιατί το λέω αυτό? Ο πατέρας της αγροτικής εκπαίδευσης, ο αείμνηστος Χασιώτης, τότε διευθυντής τομέα γεωργίας στο Υπουργείο των Οικονομικών, είχε υποβάλει μία έκθεση το 16-17, όπου το 17 με τη σύσταση του Υπουργείου Γεωργίας ξεκίνησε να υλοποιείται. Αυτή προέβλεπε σε κάθε περιφέρεια να υπάρχει και μια γεωργική σχολή, ένα γενικό γεωργικό σχολείο διετούς φοίτησης. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ στην Κρήτη τότε με ρύμνησε η Εκκλησία και έγινε έτσι η σχολή στη Μεσαρά και στην Αθήνα έγινε η ανωτέρα γεωργική σχολή που είναι το σημερινό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, επειδή τότε είχαμε μπλέξει σε περιπέτειες, αν θυμάστε, τέλος Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,
μικρασιατική καταστροφή. Δύσκολες εποχές. Δεν περίσσεψαν χρήματα, απλά εντάχθηκαν κάπου σε αυτό και κάποιες άλλες σχολές όπως η Αβερόφιος και αυτό. Δηλαδή έχουμε υποδομή, το πρόβλημα είναι τι κάνεις. Δηλαδή υπήρχε μια σχολή, υπάρχει δηλαδή σχολή, λειτουργούσε παλιά σαν ΕΠΑΣ, είχε ένα πρόγραμμα σπουδών, ένα καλό πρόγραμμα σπουδών, είχα διδάξει και εγώ εκεί. Και με βάση αυτό το πρόγραμμα σπουδών λειτουργούσαν και οι υπόλοιπες σχολές στο Ελγοδήμητρα. Έρχεται το Υπουργείο Παιδείας, στην ουσία παρενέβη εντελώς μες στο έργο μας, επέβαλε ένα πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο για τα ΙΕΚ και δι' τα ιδιωτικά. Ναι. Παρόμοια δηλαδή προβλήματα πρέπει να προέκυψαν και στις υπόλοιπες σχολές του ΑΕΔ, το οποίο τα άλλαζε όλα. Τι να σας πω τώρα, ακόμη και... Κοιτάξτε να δείτε, η γεωργική παραγωγή είναι παραγωγική διαδικασία, άρα οικονομική. Ωραία. Όταν εμείς το δικό μας πρόγραμμα σπουδών είχαμε 90 ώρες μάθημα γεωργικής οικονομίας, που στο τέλος του έτους ήξερε ο μαθητής να κοστολογήσει το προϊόν του. Αυτό στο νέο πρόγραμμα σπουδών είναι ένα εξάμηνο, 30 ώρες, από τις οποίες τουλάχιστον τις 10 πρέπει να τις αφιερώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή αγροτική πολιτική. Δηλαδή, κοστολόγηση του προϊόντος του δεν μαθαίνει. Του μιλάς λίγο για τις παραγωγικές δαπάνες και μέχρι εκεί. Άρα χάσαμε στο περιεχόμενο και στην ουσία, στην ταμπακέρα του. Δηλαδή. Ναι, και έχουμε χάσει και σε κάτι άλλο. Κάτι το οποίο τον γκρίνιαζα από παλιά, δηλαδή από παλιά υπήρχε η κουβέντα γιατί δεν έχουν πολλούς μαθητές αυτές τις σχολές. Πάντοτε έθετα στους ανωτέρους μου, μέχρι σε σημείο που στο τέλος, δεν ξέρω, το θεώρησαν και κακό, ότι θα πρέπει αυτές τις σχολές, το χαρτί που παίρνει κάποιος από εκεί, να θωρακιστεί θεσμικά. Ναι, τι εννοώ, να θωρακιστεί θεσμικά. Μπορείς, ας πούμε, για παράδειγμα, να του πεις ότι αν αποφοιτήσεις από εκεί, θα πας να παρακολουθήσεις σεμινάρια νέων αγροτών. Ίσχυε. Μπορεί να του πεις ότι σου έχω ενσωματώσει, δεν θα δώσεις για πιστοποιητικό όρθις χρήση γεωργικών φαρμάκων, δεν θα δίνεις, ξέρω, κάθε 4-5 χρόνια πότε είναι. Εφάπαξ θα μπορείς να χρησιμοποιείς γεωργικά φάρμακα 2 χρόνια, εκπαιδεύτηκες αλίμονο. Ναι, θα μπορούσε για παράδειγμα να του ενσωματώσει έτσι, μέσα τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων, να δίνουν εξετάσεις στη σχολή. Είναι πολύ λίγα τα άτομα που παρακολουθούν. Θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά το κράτος. Μέχρι και για παράδειγμα κάποια στιγμή αυτό που είχα προτείνει και φυσικά πάλι δεν εισακούστηκα, από ένα σημείο 0, μια χρονική στιγμή να πει: ωραία παιδιά, από το 2026-27 πότε θέλουν. Πλέον όποιος θα γίνεται κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και θα θέλει να λέγεται κατά κύριο επάγγελμα, θα έχει βγάλει και μια τέτοια σχολή. Άιστε. Λοιπόν, τότε θα υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε ότι εγώ ή εσείς θέλετε να ασχοληθούμε με το αγροτικό επάγγελμα. Εγώ αναγνωρίζω την αξία του να εκπαιδευτώ, πηγαίνω, γράφομαι 2 χρόνια σε μια σχολή, στην οποία τελειώνω. Μου δίνουν μία βεβαίωση, ενώ εξετάζομαι σε κάθε εξάμηνο, σε προόδους, σε τέτοια, κάθε έτος. Μου δίνουν απλά μία βεβαίωση η οποία δεν λέει τίποτα. Πρέπει να πάω να δώσω στον ΕΟΠΕΠ, όταν ο ΕΟΠΕΠ θα έχει εξεταστική μία στα 2, μία στα 3 χρόνια και τα 20 μαθήματα όλη την ύλη. Και αν δεν το πάρω αυτό, δεν έχω τίποτα στα χέρια μου. Δηλαδή, έτσι και πάω να γραφτώ νέος αγρότης, θα με βάλουν να παρακολουθήσω και σεμινάρια. Άρα, λοιπόν, με αυτά που λέει ο κ. Λιβέρης Χριστόφορε, αντιλαμβανόμαστε ότι τα 2 χρόνια δεν έχουν κάποιο πρακτικό αντίκτυπο σε θεσμικό επίπεδο. Και το ερώτημα είναι, πολύ σωστά λοιπόν, πρέπει να δοθούν κίνητρα για να αλλάξει και η νοοτροπία. Γιατί εσύ, Χριστόφορε, το ξέρεις καλά, ότι πολλοί αγρότες έχουν την νοοτροπία, δεν χρειάζομαι να εκπαιδευτώ. Ναι, μα έχω μάθει τον πατέρα μου. Ακριβώς εκεί είναι το πρόβλημα. Κάποιοι κάνουν το σχεδιασμό. Υπάρχει αυτή η λογική, ότι οι παλιοί αγρότες ήταν οι καλύτεροι γεωπόνοι. Χριστόφορε, ακριβώς εκεί. Το οποίο ίσως έχει μια βάση, ίσως, ή είχε μάλλον μια βάση σε προηγούμενα χρόνια, που ήταν πιο εύκολες, ας πούμε, και οι καιρικές συνθήκες. Τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει. Όχι, ήταν άλλες εποχές εκείνες. Αυτή τη στιγμή πλέον υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει περισσότερη πίεση για παραγωγή, δεν είναι όπως ήταν τότε, μεγαλύτερες οι ανάγκες των ανθρώπων, άλλα τα κόστη της παραγωγής, αλλά αυτά χρειάζεται μια. Πρέπει να έχει γνώση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που τα σχεδιάζουν όλα αυτά, πιθανόν έχουν τερματίσει τις σπουδές στο πανεπιστήμιο και αυτοί αντιλαμβάνονται την αξία της γνώσης. Ο αγρότης το βλέπει καθαρά πρακτικά. Ο αγρότης αγρότης. Αυτό θέλω δηλαδή να επισημάνω. Δηλαδή, αν εγώ ξέρω ότι με 25 μέρες σεμινάρια θα μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου και να μπω και στο πρόγραμμα, να πάρω και τα λεφτά και να θεωρούμε πλέον νέος αγρότης, σιγά με προτιμήσω 2 ετών σχολή. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ κατανοητό και σαφές. Πολύ απλό και μιλάμε για άτομα τα οποία, ας πούμε, εντάξει, τα περισσότερα το βλέπεις και στα σεμινάρια. Στο σχολείο δεν πήγανε και με μεγάλη όρεξη. Ναι, σωστό. Το θέμα είναι τώρα, κύριε Λιβέρη, από εδώ και πέρα, με όλες αυτές τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, έτσι,
Τι μπορούμε να πούμε, είναι μια εφιαλτική κατάσταση, έχει αλλάξει το κλίμα, υπάρχει επισιτιστική κρίση, πάρα πολύ έντονη, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Πώς βλέπετε τα πράγματα, δηλαδή υπάρχει επιστημονική, ας πούμε, καθοδήγηση του κόσμου, υπάρχει επιστημονική στήριξη ή ισχύει αυτό που λέμε πάμε και όπου βγει? Χριστόφερε, θα μπορούσαμε εσείς να μιλάμε μέχρι αργά το βράδυ γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, έχοντας παλιότερα εργαστεί και σαν γραμματέας στην Εθνική, στο γραμματέας του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης, κοιτάξτε να δείτε, κλιματική αλλαγή, για να μην κάνουμε κατάχρηση των όρων, γιατί πιστεύω γίνεται κατάχρηση των όρων, υπάρχει από τότε που δημιουργήθηκε ατμόσφαιρα σε αυτόν τον ευλογημένο πλανήτη. Τώρα, το τι γίνεται με το κλίμα της Γης είναι απορίας άξιων, πώς από το 92 και μετά δεν βλέπουμε σε καμία μελέτη κανένας να ασχολείται με την ηλιακή δραστηριότητα και, και άλλες αστροφυσικές παραμέτρους, όπως την κλίση του άξονα της Γης, την απόσταση της από τον ήλιο, η οποία σημειωτέων δεν είναι πάντοτε σταθερή. Ένα μέσο όρο συνήθως θα βρείτε στη βιβλιογραφία. Και το λέω αυτό γιατί, αν δούμε σε βάθος της ιστορίας, υπάρχουν κάποιοι κύκλοι. Παγετωνικές, μεσοπαγετωνικές περίοδοι, μικρές παγετωνικές. Ναι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλοι θεωρούσαν μύθο τον αποικισμό της Γρυλανδίας από τους Βίκινγκ. Έγιωσαν οι πάγοι πρόσφατα και βρήκαμε που είχαν εγκαταστήσει την αποικία τους. Για να τη βρήκαμε εκεί, πάει να πει ότι και τότε που πήγαν αυτοί, το 10ο αιώνα, έτσι με τον Ερίκο τον Ερυθρό, είχαν λιώσει παρομοίως οι πάγοι. Ωραία. Αν σήμερα οι πάγοι λιώνουν από το διοξίδιο του άνθρακα που, πώς το λένε, που παράγεται από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης ή οτιδήποτε άλλο, τότε γιατί είχαν λιώσει οι πάγοι, επειδή επέρδοντο οι ήπιοι? Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι κάνει κύκλους ουσιαστικά και το ναι. κλίμα, αλλά πάντως βλέπουμε και φυσικά φαινόμενα με μεγαλύτερη ένταση. Φυσικά φαινόμενα έτσι, θα βλέπουμε όπως βλέπανε, όπως βλέπανε και παλιά. Υπήρχαν παντού, πάντοτε είχαμε καταγραφές. Από το έπος του Γκιλγκάμες που καταγράφεται ο κατακλυσμός μέχρι την Παλαιά Διαθήκη και το μύθο των Καβύρων, για να περιγράφεται ένας κατακλυσμός, κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο θα έχει συμβεί. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να εστιάσουμε πάνω στο αίτιο, γιατί εγώ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή με ό,τι γίνεται, απλά προσπαθούν να πετύχουν ένα αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και μετά να εφαρμόσουν κάποιες πολιτικές. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές? Οι ίδιοι οικολόγοι τώρα βλέπω ότι στηρίζουν την πυρηνική ενέργεια γιατί θεωρείται ότι δεν επιβαρύνει την αλλαγή του κλίματος. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, όλοι έχουμε, δεν ξέρω τώρα αν εσείς, ο Χριστόφορος σίγουρα ας πούμε, την εμπειρία του Τσερνομπίλ, δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Πάτε σε μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, και δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ναι, ωραία, αυτό είναι τώρα μια μεγάλη συζήτηση. Έχουμε τις πατέντες κινητήρων εσωτερικής καύσης. Λήξαν όλες, έχουν αρχίσει και λήγουν από το 2000 και μετά. Θα μπορούσε και μια χώρα της Αφρικής, για παράδειγμα, να αρχίσει να στείνει βαριά βιομηχανία. Και τι κάνουνε? Τις αγοράζουν τους ρήπους, τις λένε όχι αυτά, τώρα νέες τεχνολογίες και ο πρώτος κόσμος πρώτος και ο τρίτος παραμένει τρίτος. Εκεί πάει μάλλον το πράγμα. Ναι, πάντως εγώ, εντάξει, μην ανοίξουμε. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, αλλά μην την ανοίξουμε. Γι' αυτό τώρα. Είπα ότι μπορεί να μιλάμε μέχρι το βράδυ. Ναι, θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε ο Χριστόφορος, ότι για το κομμάτι των τροφίμων, ότι πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι είναι αλυσίδα. Δηλαδή, είναι στο σπίτι του, δεν ασχολείται με τα αγροτικά και θεωρεί ότι οι αγρότες ανά πάσα στιγμή μπορούν να καλλιεργούν, να παράγουν, να φτάνουν τρόφιμα στο τραπέζι του. Αυτή είναι μια λαθασμένη εντύπωση. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι και οι αγρότες είναι πάρα πολύ ευάλωτοι ακόμα στα καιρικά φαινόμενα, ακόμα και τώρα, το 2023 και λιγότερο. Η αγροτική παραγωγή πάντοτε είναι ευάλωτη, αλλά ευτυχώς τώρα πια έχουμε και τους τρόπους. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε, άμα δείτε, οι στρεμματικές αποδόσεις είναι 200 φορές επάνω από ό,τι μπορεί να ήταν πριν από 50 χρόνια. Τώρα, αν συμβεί για ένα προϊόν εποχικά μία κακιά χρονιά, δύο, εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο πάντοτε συνέβαινε και θα συμβεί, αλλά δεν συμβαίνει και συχνά. Τώρα όμως, ας πούμε, βλέπουμε και Χριστόφορε ότι με το λάδι, έτσι. Βλέπουμε τι γίνεται. Μάλιστα, το φαινόμενο της Ισπανίας, όπως λέμε, όπου επί σειρά δύο ετών μέχρι στιγμής, και δεν ξέρω αν θα γίνει και του χρόνου, υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη στην Ισπανία. Και μάλιστα υπάρχει μια ανησυχία. Μήπως αυτό το φαινόμενο της Ισπανίας τελικά το δούμε να μετατρέπεται και σε φαινόμενο Ελλάδας. Αυτό τώρα θα σε παραπέμψω στην Παλαιά Διαθήκη πάλι. Είναι το όνειρο του Φαράου που ερμήνευσε ο Ιωσήφ
είναι γνωστό στους περιβαλλοντολόγους και τους αρμόδιους επιστήμονες στο μεσογειακό φαινόμενο. Τι είχε δει τότε τις 7 ισχνές και 7 παχές αγελάδες. Και ερμηνεύτηκε 7 χρόνια θα έχεις παραγωγή, μάζεψε απόθεμα. 7 χρόνια δεν θα έχεις, οπότε χρησιμοποίησε το απόθεμα για... Ωραία. Αυτό που τότε είχε μία διάρκεια 7 ετών, δηλαδή η μισή Μεσόγειος είχε ξηρασία, η άλλη μισή είχε βροχές και μετά αυτό αντιστρέφονταν, είναι το μεσογειακό φαινόμενο. Στις μέρες μας συζητάνε για κάπου ότι πλέον έχει, αυτός ο κύκλος έχει γίνει πιο σύντομος και είναι γύρω στα 4 με 5 χρόνια. Mm-hmm. Άρα ίσως είναι και σε καλύτερη φάση από ό,τι ήταν τότε. Μπορεί να το έχετε δει ότι για κάπου μια σειρά 2-3 ετών έχουμε κάπως ξηρασία στο νησί. Έχουμε λίγο ανησυχία για την παραγωγή. Μετά ξαφνικά βλέπετε ότι έρχονται μαζεμένες 3 τουλάχιστον χρονιές με ικανοποιητικά νερά. Δείτε το λίγο, βάλτε κάτω τα διαγράμματα, ας πούμε, θα το δείτε. Τα αφήνουμε και χάνονται, έτσι. Αυτά τώρα, ναι, πρέπει να γίνει ένα σχέδιο διαχείρισης. Εκεί πέρα, ναι, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν λόγω του υπεδάφους. Πόσα δισεκατομμύρια κυβικά νερού. Το σημαντικό είναι ότι επειδή το μητρικό πέτρωμα του νησιού είναι ασβεστόλιθος και υπάρχουν ήδη έτοιμες ποικιλότητες, θα μπορούσαν σε αρκετές περιοχές να γίνουν απλά υδρομαστευτικά στα ρέματα που να πάρουν αυτό το βρόχινο από ρέον ίδωρ, όχι όλο. Δεν χρειάζεται να το πάρεις και όλο, γιατί όλο αυτό έχει παίζει και ένα ρόλο στο οικοσύστημα. Ασφαλώς. Και να το οδηγήσουν με ανάστροφες γεωτρήσεις δεξαμένες που υπάρχουν από κάτω, δηλαδή χωρίς να γίνονται φράγματα με μεγάλο κόστος. Με πιο απλά και λιγότερο κόστος. Πολύ, ναι, με πολύ λιγότερα χρήματα. Αυτό όμως γιατί οι αρμόδιοι δεν τα βλέπουν. Και μάλιστα εσείς είχατε κάνει και μία μελέτη τότε και 90 χρόνια που ήσασταν στην Επιτροπή για την Ξηρασία, την οποία μελέτη την είχαν παρουσιάσει στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και όπως μας είχατε πει τότε, ουδής αρμόδιος σας ρώτησε ή σας κάλεσε κάποια στιγμή να ρωτήσει την άποψή σας, εν πάση περιπτώσει, ήταν... ή να ζητήσει αυτά τα δεδομένα, τα οποία έχουν μείνει σε κάποια συρτάρια, έτσι. Όχι, τα δεδομένα αυτά υπάρχουν. Εμείς τότε τι κάναμε, τι έκανε τότε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Εγώ απλά βοήθησα στη σύνταξη. Συλλέξαμε τις σημαντικότερες εργασίες σχετικά με θέματα που είχαν να κάνουν με το φαινόμενο της ερημοποίησης, δηλαδή διαχείριση υδάτων δάσων, ορθή γεωργική πρακτική, κτηνοτροφική. Συλλέξαμε τις σημαντικότερες εργασίες και βγάλαμε το βιβλίο που σου το παρουσίασα. Το οποίο βέβαια μετά, αφού το ολοκλήρωσε η Επιτροπή, αυτό διανεμήθηκε σε εθνικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες πανεπιστημίων, Ινστιτούτα, οργανισμούς σχετικούς, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστα αντίτυπα. Για ποια χρονολογία μιλάμε τώρα? Δεν ξέρω τι τα κάνουμε. Όλα τα πήραν για να φτιάξουν, για να γράψουν μεταπτυχιακά, δηλαδή ειλικρινά κάπου έχει εξαφανιστεί. Μάλιστα. Για ποια χρόνια μιλάμε τώρα? Αυτό είχε βγει, ήταν δουλειά που είχε βγει το 2004, νομίζω, ναι, κάπου εκεί. 2004. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμά σας, ίσως και προς τον αγροτικό κόσμο και τους νεότερους αγρότες, να δουν πιο ζεστά και το θέμα της εκπαίδευσης, να κάτσουν στα θρανία, ίσως κύριε Λιβέρη και Χριστόφορε, να ανοίξει και λίγο το μυαλό τους, να στραφούν και σε, πιο, και σε διαφορετικές καλλιέργειες, να μην μένουμε πιστοί στο δόγμα ελαιόλαδο αμπέλι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι υπέρμαχος, είμαι υπέρμαχος του θέματος της εκπαιδεύσεως από τους αγρότες και φυσικά αυτό που έχω να τους πω είναι ότι 2 χρόνια δεν είναι πεταμένα. Μάλιστα έτυχε και είχα και στην ΕΜΕΑ μαθητές οι οποίοι είχαν βγάλει μία σχολή, π.χ. τη Μεσαρά, και μία επάνω, 2 και 2, είχαν επενδύσει 4 χρόνια από τη ζωή τους. Δεν πήγανε χαμένα. Αλλά από τη μεριά τους, τουλάχιστον ας διεκδικήσουν από τους αρμόδιους ή οι αρμόδιοι αν ακούνε, ας δώσουν μια αξία σε αυτό το πτυχίο προκειμένου να τραβήξουν και αυτόν ο οποίος δεν το βλέπει και τόσο ζεστά. Και μην περιμένουμε πάντοτε ότι ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τα πράγματα όπως εμείς. Αυτό δηλαδή είναι διπλό. Από τη μία θεσμική θωράκιση και από την άλλη βέβαια ναι, το ενδιαφέρον των ιδίων γιατί. Όπως είπατε για κάποιες αλλαγές. Ας πούμε ότι κάποια στιγμή που λέτε για κλιματική αλλαγή αλλάξουν τα δεδομένα για μια καλλιέργεια. Τι θα κάνει ο αγρότης, πρέπει να πεθάνει? Όχι. Πρέπει να περάσει σε μια άλλη. Μα στην καινούργια καλλιέργεια, αν γνωρίζει κάποια βασικά πράγματα, θα μπορέσει να μπει πολύ πιο εύκολα. Πάντως, δηλαδή, μπορείς με μια μικρή εκπαίδευση των 20 ημερών, ας πούμε, να του δείξεις πλήρως μια καινούργια καλλιέργεια, γιατί έχει τις βασικές γνώσεις, πώς λειτουργεί το φυτό, πώς ας πούμε το έδαφος με την άρδευση. Αφού έχει τα γενικά, χτίζεις επάνω σε αυτόν. Mm-hmm. Όπως θέλεις και ό,τι θέλεις. Γι' αυτό λέμε και ότι η εκπαίδευση είναι και εργαλείο αγροτικής ανάπτυξης. Δεν είναι πάντως λάθος να λέμε ότι οι παλιοί αγρότες αποτελούν διδάγματα για το μέλλον, για το παρόν και το μέλλον της γεωργίας. Δηλαδή, το να βλέπουμε λίγο πίσω μας πώς λειτουργούσαν οι παλιοί αγρότες, νομίζω ότι αν το κάνουμε αυτό,
θα δούμε πολλά πράγματα που θα μας βοηθήσουν και στο σήμερα. Παρότι βέβαια τα δεδομένα έχουν αλλάξει, όπως είπαμε, αλλάζουν προς το χειρότερο. Τους παλιούς που αναφέρεις. Οι παλιοί αγρότες που μπορούσαν, ας πούμε, και προσαρμόζονταν στις καιρικές συνθήκες και μπορούσαν και καλλιεργούσαν χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πολλές φορές, φυτοφαρμάκων εκείνες τις εποχές. Μιλάς για ένα είδος προς εξαφάνιση, γιατί αυτοί που αναφέρεσαι τώρα, μιλάμε για άτομα τα οποία. Σε παλιές δεκαετίες. Ναι, αυτοί τώρα πρέπει να είναι 80-90 χρονών, όσοι έχουν ζήσει. Ανεκπαίδευτοι όμως. Αλλά παρόλα δεν αυτά, ήταν ακριβώς έτσι, γιατί αυτοί από το 1950 και μετά είχαν εκπαιδευτεί από τότε από τη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών, η οποία εκλείπει πλέον. Mm. Δηλαδή πήγαν και τους έβρισκαν οι γεωπόνοι στα χωριά και τους κάνουν και μαθήματα γεωρικής οικονομίας. Και τώρα αυτό. Αυτό θεωρήσανε κάποτε ότι πρώτον κοστίζει, δεύτερον, ας πούμε, δεκαετία του 90, θεωρήσαν ότι πλέον όλα αυτά θα τα παρέχουν οι ιδιώτες. Mm-hmm. Έχουμε πάλι τον παράγοντα ιδιώτη στη μέση. Μην παρέχει και κάτι αυτό το κράτος. Για ευνόητους λόγους. Πάντως, εγώ κρατάω αυτό που είπε και ο Χριστόφορος, ότι δεν απαραίτητα πάντοτε να πηγαίνουν οι αγρότες στα θρανία. Μπορούν και τα θρανία να πηγαίνουν στους αγρότες, δηλαδή και οι γεωπόνοι να πηγαίνουν στους αγρότες ή άλλοι ειδικοί για να κάνουν κάποια επιστημονική κατάρτιση. Αυτό ήταν κάτι πολύ σχεδιασμένο. Δηλαδή, και δαπανούσε όντως και πάρα πολλούς πόρους. Οι γεωπόνοι έπρεπε να πάνε και να τους βρουν στο καφενείο το βράδυ. Εκεί γινόντουσαν, ας πούμε, οι ομιλίες και τα μαθήματα. Και εκεί όλα αυτά γινόντουσαν, δεν γίνονται όπως τώρα στην αίθουσα. Εκεί, πώς να σου πω, ήταν άλλο το περιβάλλον. Έπρεπε αλλιώς να τους μιλήσεις και έπρεπε και εσύ ο ίδιος να ξέρεις. Και άλλη, κύριε Λιβέρη, και η προσωπική έτσι, επαφή που είχαν τότε και οι γεωπόνοι. Και με γι' αυτό θέλω να σου πω εκεί πέρα. Πρέπει να έχεις πεπειραμένους γεωπόνους. Όχι να πάρεις τώρα τους υπαλλήλους σαχαρνών για να τους πεις πήγαινε μίλα στο τάδε καφενείο στο χωριό. Ναι, νομίζω ότι δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα λειτουργήσει. Για να μην πω, ας πούμε, αν γλιτώσει και ο άνθρωπος. Δεν θα λειτουργήσει, αυτό είναι το. Νομίζω ότι θέλει να έχεις προσωπικό με εμπειρία. Τότε είχε προσωπικό με εμπειρία. Το Υπουργείο. Τώρα, δυστυχώς, περισσότεροι είναι σε κάποιο γραφείο. Ωραία. Εγώ κρατάω τα μηνύματά σας. Αγρότες να τους δούμε. Αγρότες στα θρανία. Αυτή νομίζω είναι η φράση. Ναι. Στα θρανία πριν βγουν και στα χωράφια. Κίνητρα και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Το Υπουργείο πρέπει να σκέψει πάνω από αυτό. Δεν πρέπει να απεμπολίσει όπως έπραξε αυτό το εργαλείο. Να το απεμπολίσει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι, δικό του εργαλείο που πρέπει αυτός να το χειριστεί. Η συντέλεια του κόσμου αργεί, Χριστόφορε μου, λοιπόν, να είμαστε καλά. Εγώ πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο για την ωραία συζήτηση που είχαμε.